Μετά από χρονοβόρες διαδικασίες και μεγάλες καθυστερήσεις, ο Δήμος Ηρακλείου έλαβε το πράσινο φως από το Υπουργείο Υποδομών για το έργο της τοποθέτησης φαναριών σε δύο σημεία Καρμανιόλα της παραλιακής λεωφόρου, εξέλιξη η οποία προκάλεσε ανακούφιση σε δημότητα στην ευρύτερη περιοχή. Μετά από μια προσπάθεια ενός χρόνου, καταφέραμε να πάρουμε την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες σε δύο σημεία της παραλιακής. Ένα στο ύψος της συμβολής με την οδό Αχαιών, πάνω από το συντριβάνι του Καράβολα, και ένα δεύτερο στο ύψος της συμβολής της παραλιακής με τη Μάχη Κρήτης, εκεί που είναι το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με τα νέα που ακούσαμε, γιατί από ό,τι μας είχε διαβεβαιώσει ο κύριος Αναστασάκης, θα προσπαθούσε να γίνει το ηλεκτρολογικό κομμάτι των φαναριών και στη συνέχεια θα έπαιρνε την έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών. Την έγκριση λοιπόν την πήρε. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε τώρα σιγά σιγά δρομολογείται η κατάσταση και το θέμα είναι λιγότερο αίμα στην άσφαλτο. Είναι πολύ παρήγορο αυτό που μάθαμε σήμερα το πρωί και ευελπιστούμε ότι από τη στιγμή που έχουν χρονοδιάγραμμα ενός μηνός να γίνει η υλοποίηση του έργου, ώστε να σωθούν οι ζωές. Μην ξεχνάτε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές τα τελευταία 6-7 χρόνια, ότι έχουμε γύρω στους 7 νεκρούς στο συγκεκριμένο κομμάτι της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, που έχει καταντήσει ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας για όλη την πόλη του Ηρακλείου. Όπως εκτιμά ο Γιάννης Αναστασάκης, τα φανάρια θα τεθούν σε λειτουργία τον Ιούνιο, με αρκετούς δημότες ωστόσο να εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους. Επομένως, μέσα στον Ιούνιο βάζουμε στόχο να γίνουν όλες οι εργασίες. Έχουμε ήδη προμηθευτεί εδώ και μήνες τους φωτεινούς σηματοδότες και να μπορέσουν να τεθούν σε λειτουργία. Έχει διαβιβαστεί από το αρμόδιο Υπουργείο και προς την αποκεντρωμένη ο φάκελος για να δώσουν την τυπική έγκριση για τη λειτουργία των σηματοδοτών. Το ουσιαστικό βήμα ήταν η έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να μπορέσουμε να τις τοποθετήσουμε. Βαρέθηκα εγώ να τα ακούω αυτά που σε βάλουν φανάρια. Βαρέθηκα. Το πιστεύετε? Όχι, δεν πιστεύω. Μακάρι να μπουν, αλλά θα μπουν. Εγώ αμφιβάλλω. Το αποφασίσανε. Αφού το αποφασίσανε, πάλι καλά. Λένε ότι τα βάλουν, θα βάλουν, θα βάλουν. Εμείς θα περιμένουμε. Καλά, εμείς τα βλέπουμε. Αυτοί δεν τα βλέπουν, δεν τα ξέρουν. Αμαρτία δεν είναι. Κι εγώ πόσες ώρες λίγο να τρακάρω εκεί πέρα, λίγο να σκοτωθώ. Και μπορεί το έργο να έλαβε το πράσινο φως από το αρμόδιο Υπουργείο, όμως από την άλλη, για να λειτουργήσουν τα φανάρια, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως σημειώνει η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για τις τελικές εγκρίσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή τη λειτουργία των φαναριών, γιατί τα φανάρια μπορούν να μπουν, αλλά δεν θα λειτουργούν. Το θέμα είναι τη λειτουργία των φαναριών, το πόση ώρα θα είναι αναμένα, ποιος θα είναι ο τρόπος λειτουργίας τους. Η συγκεκριμένη απόφαση για τη λειτουργία τους, σας λέω ότι βγαίνει μετά από εισήγηση της αποκεντρωμένης